Η αποχή μας πράγματι συνεχίζεται με δύο ημέρες ακόμη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την απόφαση ομέλειας των Προέδρων Γεωργικών Συλλόγων της χώρας. Η δε στάση μας θα ανακαθοριστεί σε επόμενη ομέλεια, η οποία είναι πιθανό, ξαναλέω, να γίνει το ερχόμενο Σάββατο. Στο σημείο αυτό όμως να πω ότι τα θέματα αυτά τα συγκεκριμένα, για τα οποία απέχουν σήμερα οι δικηγόροι, την Πέμπτη και την Παρασκευή δηλαδή, δεν έχουν σχέση με το νομοσχέδιο. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με νόμο τον οποίο πρόκειται να φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έχουν να κάνουν με το θέμα της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων. Και είναι, όπως έχω πει ξανά, είναι το ζήτημα της αδικαιολόγητης και αντισυνταγματικής μεταφοράς δικαστικής ύλης από τα δικαστήρια σε συμβολογράφους ή σε άλλα όργανα, πράγμα που προσβάλλει ευθέως τα δικαιώματα των πολιτών, τον πυρήνα των σημαντικών δικαιωμάτων των πολιτών, διότι αυτές είναι υποθέσεις οι οποίες πρέπει να κρίνονται από τα δικαστήρια, γιατί σε αυτά ανήκουν. Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των δικαστικών και αν είχαμε περιστατικά με προέδρους να κατεβαίνουν από την έδρα. Αναφορικά με την κινητοποίηση, ας την πούμε, σε εισαγωγικά των δικαστικών, των δικαστών ειδικότερα, γιατί έχουμε παράλληλα και κινητοποίηση δικαστικών υπαλλήλων. Οι δικαστές στην μεγάλη τους πλειοψηφία εφαρμόζουν την απόφαση των οργάνων τους και στις 12 η ώρα κατεβαίνουν από την έδρα και δεν δικάζουν πλέον υποθέσεις. Να σημειώσω όμως εδώ ότι αυτό δεν μπορεί να είναι απόλυτο, γιατί ο κάθε δικαστής μπορεί, ανεξαρτήτως της αποφάσεως που έχουν λάβει τα όργανά του, να μην κατέβει από την έδρα και να συνεχίζει να δικάζει. Έτσι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να πάνε στα δικαστήρια, να είναι στα δικαστήρια, γιατί κάποιος δικαστής μπορεί να συνεχίζει να δικάζει, πράγμα που σημειώνει εδώ, στο σημείο αυτό, ότι συνέβη σήμερα στο δικαστήριο, κάποιος δικαστής δεν κατέβηκε από την έδρα και συνέχισε να εκδικάζει τις υποθέσεις, ενώ σε άλλα δικαστήρια οι δικαστές στις 12 η ώρα κατέβηκαν και σταμάτησαν. Ταυτόχρονα ακούσαμε για πρόστιμα σε δικαστές που αποφασίζουν να κατέβουν από την έδρα. Κοιτάξτε, αυτά είναι, ας πούμε, εσωτερικά ζητήματα των δικαστών. Εκείνο που είναι γνωστό είναι η τοποθέτηση της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία είπε ότι δεν έχουν την δυνατότητα οι δικαστές να απεργούν και ότι θεωρεί ότι αυτό είναι μια μορφή απεργίας. Αυτή πολύ οριστά δηλαδή, ότι είναι μια μορφή απεργίας. Δεν έχω υπόψη μου για κάποια πρόστιμα, αλλά εάν πράγματι κινηθούν διαδικασίες, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Εμείς εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή άλλοι κάποιοι δικαστές, οι περισσότεροι δικαστές απέχουν και κάποιοι όμως συνεχίζουν να εκδικάζουν υποθέσεις και μετά τις 12 η ώρα. Όσον αφορά τις υποθέσεις που εκδικάστηκαν, υπήρξαν προβλήματα με ανθρώπους που θεωρούσαν ότι δεν θα συνεχίσουν να γίνονται κανονικά οι δίκες και αποχωρήσανε. Εγώ δεν έχω υπόψη μου κάποιο τέτοιο περιστατικό, τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου, αλλά να επισημάνω και πάλι ότι θα πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί, να πηγαίνουν στο δικαστήριο και να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, να μην έχουμε ρημοδικείς δηλαδή, χωρίς λόγο. Μέχρι πότε θα συνεχίσουν αυτές οι στάσεις των δικαστικών? Κοιτάξτε, η στάση των δικαστών είναι αόριστης διάρκειας. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, δεν έχω υπόψη μου, ώστε να σταματήσει αυτή τη στιγμή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι θα συνεχίσει για όριστη διάρκεια αυτή η μορφή, έτσι, αποχής και διαμαρτυρίας. Και κλείνοντας, δημιουργούνται προβλήματα από αυτή τη στάση? Αυτονόητο είναι ότι δημιουργούνται προβλήματα, διότι υποθέσεις οι οποίες είναι ήδη αναβεβλημένες, όπως γνωρίζετε όλοι, τα πινάκια έχουν επιβαρυνθεί πολύ από τις μεγάλες αποχές διαφόρων παραγόντων της δικαιοσύνης και μόνο των δικηγόρων αλλά και των υπαλλήλων. Και ήδη αναβάλλονται υποθέσεις οι οποίες έχουν αναβληθεί πολλές φορές. Δυστυχώς όμως, ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα θα δημιουργήσει, θέλω να πω στο σημείο αυτό,
η επικείμενη παύση έκδοσης δικαστικών αποφάσεων, την οποία έχουν προαναγγείλει οι δικαστές και η οποία θα γίνεται από 7 Νοεμβρίου και μετά. Θα σταματήσουν να εκδίδουν αποφάσεις οι δικαστές, παρά μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο επίγον. Λόγος επίγοντος, ασφαλιστικά μέτρα και άλλες υποθέσεις τέτοιου επίγοντος χαρακτήρα. Αυτό είναι που θα δημιουργήσει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Διότι καταλαβαίνετε ότι άνθρωποι οι οποίοι αναμένουν να εκδοθούν αποφάσεις για να αποζημιωθούν ή να ρυθμιστούν, εν πάση περιπτώσει, οι σχέσεις, διαφορές μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ ιδιωτών και κράτους, ότι θα βρεθούν σε πολύ δυσμενή θέση.